Alki. Alki. Αλκή. Τι είναι, μωρέ? Τώρα άρχισα να καταλαβαίνω πόσο την αγαπάω. Κι εγώ τι φταίω? Όχι, στο λέω. Και αυτή την ώρα διάλεξες να μου το πεις. Δεν άφηνες να μου το πεις το πρωί με τη δροσούλα. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Εγώ όμως μπορώ. Και σου πάει η καρδιά σου να με αφήσει να ξαγρυπνάω μόνος? Μου πάει. Μου πάει και μου παραπάει. Είναι δυνατόν να ξαγρυπνάω εγώ επειδή εσύ είσαι ερωτευμένος? Μωρέ, κοίτα μούτρα για έρωτα! Αυτό το πλάσμα ποιος θα το πάρει? Καλώς το μοντέλο της ζωής! Με παιδί αγωνία! Θέλω να δω τις φωτογραφίες μου! Που σας είπα ότι αύριο θα είναι έτοιμο! Γιατί! Δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα! Έντε σου, και αυτοί που θα τις δουν δεν πρόκειται να κοιμηθούν ποτέ! Δεν το κατάλαβα αυτό! Το είπα γαλλικά! Εμείς οι καλλιτέχνες μιλούμε και ξένες γλώσσες! Προφίλ, αμφάς, ρετούς! Δεν μου λες, βρε καλλιτέχνη! Ορίστε. Μήπως έπρεπε να βγάλω και καμιά με μαγιό! Για την Αυστραλία δεν πρόκειται να τη στείλετε! Μάλιστα! Δεν χρειάζεται! Γιατί? Εκεί κυκλοφορούν και άλλα θηρία! Γι' αυτό δεν το κατάλαβα! Ήτανε σουηδικό, μια που το θέμα μας ήταν σεξ! Δεν μου λες! Λες να πετύχανε οι πόρτες μου! Εξαρτάται, αν δεν τρόμαξε το φιλμ! Γιατί τρομάζουν και τα φιλμ! Βεβαίως, εγώ χρησιμοποιώ φιλμ ευαίσθητα! Πω! Αυτή είμαι εγώ! Μάλλον δεν σπινισέβα! Και έχω εγώ ένα μάτι μόνον! Τι φταίω, αφού το άλλο το κλείσατε! Δεν τη στέλνω εγώ αυτή τη φωτογραφία στην Αυστραλία και ούτε δεν πληρώνω! Ο γαμπρός θέλει να δίνει! Κι όχι τον κύκλωπα! Κουζοβόλι! Αγουλοβόλι! Μα σας παρακαλώ, μη θυμώνετε! Μη χαλάτε αυτό το ωραίο προσωπάκι! Αυτά τα ωραία μάτια! Αγάπη μου, αγάπη μου! Μη μου ζητάς να σε κοιτάζομαι στα μάτια, γιατί τα μάτια σου είναι άβυσσος! Αχ! Αχ, τι ομορφιά είναι αυτή! Μόλις σας βλέπει ο άνθρωπος θαμπώνεται! Κι εγώ όταν σας βλέπω, αν ξέρατε τι μου θυμίζετε. Τι σας θυμίζω? Τη μικρασιατική καταστροφή. Τον κακό σου τον καιρό! Οι γυναίκες είναι όλες ίδιες τρελές. Τρελός σε και φαίνεσαι. Εγώ δεν πίστεψα ποτέ σε γυναίκες. Αν και με σένα, πάσα ομοιότης με γυναίκα είναι συμπτωματική. Ορίστε, αδερφός να σου πετύχει. Γι' αυτό κι εγώ θα φύγω να πάω στην Αυστραλία να βρω γαμπρό. Αυστραλή συναγερμός! Έρχεται η μη σκαγκουρά. Τον κακό σου τον καιρό! Σκοπός μιας κόρης, κύριε Φώτη μου, ποιος είναι? Να, παντρεύετε! Να παντρεύετε! Έβετε! Ναι, και ο σκοπός ενός γιου ποιος είναι? Ποιος είναι? Να δει... Να δημιουργήσει... Όχι, 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 να δει... Να δημιουργήσει... Δημιουργεί, μπράβο! Οικο... Οικοδομή! Όχι, οικογένεια! Οικογένεια! Ώσπου να καταλάβεις! Να, μα δεν μου το έδωσες, τα ίσα με πέδεψες λιγάκι! Ναι, παντρεύουμε αυτή που είμαι στην εφημερίδα, παντρεύουμε χωρίς να την παντρεύουμε, γιατί παντρεύουμε αυτή της εφημερίδας για να παντρευτώ την άλλη που δεν την παντρεύουμε τώρα που παντρεύουμε αυτή που είναι στην εφημερίδα, κατάλαβες? Θα με τρελάνεις, βρε! Θα με τρελάνεις! Με την Ελένη, τι κάνεις? Με την Ελένη θα παντρευτώ. Με την Ελένη παντρεύουμε, γιατί δεν παντρεύουμε με αυτή που παντρεύουμε τώρα που είμαι στην εφημερίδα και δεν την παντρεύουμε, κατάλαβες? Και με τούτη τι κάνεις? Με αυτή παντρεύουμε, αλλά άλλο με την Ελένη, άλλο με αυτή. Με αυτή παντρεύουμε που δεν την παντρεύουμε, το κατάλαβες? Η αξία έχει ο γάμος στην αγάπη μας μπροστά. Είναι κι άλλοι παντρεμένοι κι όμως ζουνε χωριστά. Είναι... Ορίστε, κύριε! Σκάσε! Είναι κι άλλοι παντρεμένοι. Αχ, τι βαρασκάλε, κύριε! Δεν σου πω μόνο να σκάσεις, γιατί να σκάσω, καλέ, κύριε! Μπαλόνι είμαι! Σου πω εδώ μέσα, δεν θέλω τραγούδια που μιλάνε για γάμο! Τότε να πιάσω ένα με κηδεία! Κλαίει η μάνα μου στο μυαλό! Δέσποινα! Σταμάτα, γιατί θα κλάψει σίγουρα η μάνα σου! Εδώ μέσα είναι σπίτι, μπορεί! Δεν έχω το εκεί! Γεροντοκόρε! Αχ, το διάλογο από εδώ μέσα! Ξένη, σε παρακαλώ, θέλω να μου κάνεις μια χάρη! Για λέγε! Μέσα εκεί είναι ένα κορίτσι που δούλευε στο σπίτι μου. Εσόχληστη! Εσόχληστη! Ωραία. Το διευθυντή το κάλεσε να φάει μαζί μας. Αυτό ναι! Αυτό ναι! Την είδε και του γυάλισε και τώρα θέλει να την ξελογιάσει και να την πάρει στο σπίτι του. Πονηρεύεται! Πονηρεύεται! Αυτό λέω κι εγώ. Και το καημένο το κορίτσι τώρα. Τι είναι, μικρό, αθώο, άβγαλτο. Γιατί να το καταστρέψει? Πω τι κάθαρμα! Θα μπουκάρω μέσα! Όχι, 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 να μην μπουκάρεις μέσα! Τι να κάνω? Σσ, μη φωνάζεις. Εσύ μπορείς να μπαίνεις και να βγαίνεις ελεύθερα. Ωραία. Εμένα με διώχνει. Ναι. Γι' αυτό σου λέω. Πρόσεξε. Μην τον αφήσεις να την ξεμοναχιάσει. Σώζουμε μία αθώα ύπαρξη. Α, το σαρδανάπαλο! Φύγε κι άσε με, ξέρω εγώ. Αυτά! Μπαμπόχρια. Θα θυμώσω. Έλα, έλα, μη θυμώνεσαι, πανθούλα, και χαλάς το δέρμα σου. Αυτή σου ξέρω κεφαλιά. Και η αυστηρότητα μ' άφησαν και με έναν ύπαντρη. Δέκα προξενιά σου έκανα. Όλοι οι γαμπροί σου βρωμάγανε. Βέβαια.
αφού ήταν όλοι ψαράδες, τι λες ρε κυτρινόκαβια. Μια στιγμή παρακαλώ. Είναι. Εγώ ξέρεις, φεύγω για την Αυστραλία. Bon voyage. Πώς? Ωρε και βουάρ. Ωρε και βουάρ. Ώστε θέλεις να φύγω. Άντε και γεια. Ναι. Ωρε και βουάρ. Ωρε και βουάρ. Ωρε και βουάρ. Άμα πρόκειται για το καλό σου, για την αποκατάστασή σου. Ξέρεις, αλληλογραφώ με ένα συνταξιούχο ζωέμπορα. Ζωέμπορα, μπράβο. Κοίταξε πάνω μου σε πουλήσεις για προβατίνα. Θες να πεις δηλαδή ότι το Ρενάκι σ' αγαπάει. Μ' αγαπάει. Τι μ' αγαπάει ρε Κώστα. Λέει Θανάσης και βγαίνει στο μπαλκόνι και χρεμάει σημαίες. Ώστε δηλαδή χωρίς οριστικά με τον Πανάγο. Ποιο Πανάγο? Τον Πανάγο, τον Μπουρλότο. Τον Πανάγο, τον Μπουρλότο. Ναι μωρέ. Εκείνο που τσακώθηκε προχτές βράδυ στην ταβέρνα του Λάζαρου και τραυμάτισε 6 πολίτες, 2 στρατιώτες, 3 χωροφύλακες και 8 ναύτες. Και ποιος τους χώρισε η αεροπορία? Τάκη. Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε? Όχι. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Σκέπτεσαι το κορίτσι σου? Όχι. Έφαγα πολύ πεπόνι. Μπράς. Τι έγινε με τη μικρούλα γεροπισπίκη? Την κατάφερες? Μπα Παναθεμά σε γρουσούζι, εσύ μου λείπες τώρα. Όχι ακόμα ρε. Όχι ακόμα. Διάβαζες ποτέ σου Νίτσε, Σοπενάουερ, Φρόιτ, Καντ, Βολτέρο, Ζανζάκ Ρουσό? Ξένα περιοδικά είναι όλα αυτά? Όχι, είναι ρομάντζα. Φουκαρά μου, αν δεν έχεις διαβάσει όλους αυτούς τους συγγραφείς, τι μπορεί να ξέρεις εσύ από τη ζωή? Τι μπορεί να προσφέρεις εσύ σε μια γυναίκα? Όχι τώρα, μη λέμε και υπερβολές. Κάτι μπορούμε να προσφέρουμε και εμείς σε μια γυναίκα. Τιποτένια πράγματα. Τιποτένια, πολύ καλά. Βλέπετε λοιπόν, εμείς διαφωνούμε ριζικώς. Εσάς σας ενδιαφέρει ο έρωτας, εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εγώ ψάχνω να βρω το βαθύτερο νόημα της ζωής. Να ψάχνουμε μαζί. Δεν ξέρεις τι άνθρωπος είμαι εγώ. Μαζί μου θα έχεις τα φουστανάκια σου, τις ποδίτσες σου, τις ανές σου. Εγώ είμαι... Μπουρλό! Μάγισσα είσαι. Τον εμάγεψες με εσύ. Κλασική ομορφιά μου λέει. Τον ετάραξε το κάλος. Από κάλος πια άλλο τι ποτίτσε. Δεν είναι λίγο σκληρός. Μην τον παραξηγήσεις. Μα εμένα η σκληρή μου αρέσει. Θα αργήσει να σου μιλήσει. Γιατί? Τέλος πάντων, κάνε το και εσύ κανένα σαλέμι. Δώσ' του λίγο θάρρος. Άντε, άντε, κι εγώ κουμπάρος. Να σε ασπαστώ, κουμπάρε μου. Με βρήκες απροετοίμαστο. Μα το θέλω. Πάρτο. Κι είσαι κι αξούριστη. Έτυχε σήμερα. Μας χωρίζουν τόσα πολλά. Τι πράγμα, πες μου και εμένα να ξέρω. Εσύ είσαι ένας έμπειρος άνθρωπος. Εγώ τι είμαι μπροστά σου? Ένα αδέξιο πλάσμα. Ένα χαζό παπί. Όχι παπί μου. Όχι παιδί μου θέλω να πω. Εσύ είσαι η γυναίκα που αγαπώ. Που θέλω να την κάνω σκοπό της ζωής μου. Κι εγώ σ' αγαπώ αλλά φοβάμαι. Πάλι ο φόβος, μα γιατί? Εσύ έχεις αξιώσει από τη γυναίκα. Έχεις τόση πείρα. Ας την πείρα δεν υπάρχει πια. Πέρασε από πάνω μου και κύλησε σαν τη βροχή στο τζίγκο. Πού να πάμε? Ξέρω ένα μικρό εξοχικό ξενοδοχείο Μούρλια. Και ένα κλειστό στο δωμάτιο με έναν άντρα. Μη φοβάσαι, θα σβήσω το φως. Θα είσαι πρόνιμος. Χάρακας. Αχ. Σκάσε, μας ακούνε. Ξέρετε τι έπαθε κύριε Αλεξίου? Έστειλα τη γυναίκα μου να μου πάρει τσιγάρα. Αν ξέρετε τώρα τις γυναίκες θα πιάσει κουβέντα. Λοιπόν έχω μια ιδέα. Βάζω τα σπίρτα, βάζετε τα τσιγάρα. Μερσί. Συγχωρείτε, θα σας πάρω και ένα χιλιά μετά. Λοιπόν, πολύ ωραίο... Ας το κύριε ανοίξω. Το διαμέρισμα λέω. Εδώ έμενα εγώ. Ξέρετε τι δουλειά κάνω? Είμαι ζωγράφος. Καλός ζωγράφος, ναι. Εμένα έχω κλείσει μια μεγάλη δουλειά με Αμερικάνο. Πολλά λεφτά. Εμένα βλέπετε με προτιμάνε γιατί είμαι κοσμογυρισμένος. Έχω κάνει στο Κάιρο. Είτε πάει στο Κάιρο? Όχι, δεν έτσι. Καλά, εγώ έχω μείνει πολύ καιρό. Δύο μέρες περαστικό σήμα το ξέρω καλά. Εκεί είχα και μια ωραία περιπέτεια λοιπόν με μια Βαρόνη. Πολύ ωραία γυναίκα. Μια Βαρόνη από τη Σουηδία. Της άρεσα πολύ επειδή εγώ έχω έναν τύπο μεσογειακό και αρέσω πολύ στις γυναίκες. Όχι, ειλικρινά, δεν το λέω επειδή είμαι μπροστά. Αρέσω πολύ. Αλλά δεν ήθελα να πατήσω τη γυναίκα μου, κατάλαβε. Και τώρα η καημένη Βαρόνη, ποιος ξέρει που να βρίσκεται και θα ζει με την ανάμνησή μου. Καημένη Βαρόνη. Ούρσουλα.
καλά. Αχ, σας παρακαλώ, μη μου λέτε τέτοια. Εγώ το πιστεύω και παίρνω τα μυαλά μου αέρα, κύριε. Μου κάνεις μια χάρη. Βεβαίως. Να μην με λες κύριο. Πώς να σας λέω κυρία, ας το καλό. Να με λες έτσι απλώς χαρίλαο. Αχ, δεν μου έρχεται το χαρίλαο. Γιατί, παιδάκι μου. Μου φαίνεται πολύ γλυκερό, σαν να είναι πασπαλισμένο με ζάχαρη. Συγγνώμη, κύριε, χωρίς να θέλω να σας κολακέψω. Το χαρίλαο μου θυμίζει κουραμπιέ. Θα σας πείραζε αν σας έλεγα απλώς. Χάρι. Πώς? Χάρι. Χάρι. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, χάρη. Τώρα συνονά μου, με βάφτισες. Έτσι, έτσι μου έρχεται να σε φιλήσω. Ορίστε μέσα. Για ποια με πέρασες. Δεν είμαστε καλά. Δηλαδή, ούτε κουβέντα. Ούτε κουβέντα. Δηλαδή, να τα βάψω μαύρα. Ολόμαυρα. Σοφέρ, είσαι ελεύθερος. Ναι. Κλειστόν λόγο πέν. Συλληπιτήρια. Καλά, δηλαδή, γιατί είσαι ενάστημος. Είμαι. Με τη μικρή, πώς θα πας. Α, ξετρελαμένη μαζί μου. Τι χούφτωσες καμιά στάρα. Τι είπες. Τι χούφτωσες. Τι είναι αυτά που λες, ρε γέρο σάτυρα, δεν τρέπεσαι λιγάκι. Γιατί. Ρε, αυτή είναι λουλούδι, ρε μίσχος. Τα αγγίζουν τα λουλούδια, ρε. Όταν τα αγγίξεις τα λουλούδια, μαραίνονται τα λουλούδια. Για να καταλάβεις τι κορίτσι είναι, δεν με έχει αφήσει ακόμα καλά-καλά να της πιάσω ούτε το χέρι. Σω. Και τώρα, εγώ ξέρεις τι μαέστρος είμαι σε αυτά. Εγώ είμαι ατσίδης. Και με λατράει και από πάνω. Σε λατρέει. Και δεν τη χούφτωσες. Δεν τρέπεσαι λιγάκι, μωρέ. Χούφτωσες. Τι. Θα το μετανιώσεις. Χούφτωσες, χούφτωσες. 9:05. Λείπει 3 ώρες. Θα έρθει καημένε. Και βέβαια θα έρθει. Πού θα διανυκτερεύει το άσυλο των αστέγων. Και γιατί να μην έρθει το δωμάτιό της το έχει, το φαγάκι της το έχει, την περιποίησή της την έχει, αλλά της είπα 9 ντάν να είναι εδώ. Κοπέλα είναι, δεν είναι και ο οδοντομετρής να κάνει δρομολόγια. Ορίστε. Και ξυπνάδες η κυρία Αγγελική. Εγώ φταίω που της έδωσα άδεια να βγει με τον Μιχάλη. Πώς θα γνωριστούν αν δεν πάνε κάπου, αν δεν καθίσουν, αν δεν φάνε αγγλικό. Και 3 ώρες θέλουν να φάνε αγγλικό. Μπορεί να φάνε και δεύτερο. Το δεύτερο είναι που με φοβίζει η Αγγελική. Και 8. Έχει γούστε να τελειώσαν τα γλυκά και να αρχίσαν το σωρόπι. Καθαρά, ξάστερα και τίμια. Αγαπώ άλλον. Αγγελική! Αγγελική! Τι είναι! Αγαπάει άλλον. Τι! Η κόρη σου που φοβόσαι να μην σου μείνει σαν μπακύρι στο ράφι που πηγαίνει στα πάρτι την υψηλή προστασία της κυρίας μητέρας της. Χορεύει από αυτά τα κουνιστά καμάρος έτεινε τώρα. Αγαπάει άλλον. Εσύ! Τι ρωτάς τώρα μου το παιδό. Αλήθεια, Χριστίνα, αλήθεια. Ναι, μαμά. Και ποιος είναι αυτός, ο Μάκης. Τι είναι αυτό το Μάκης. Όνομα δεν έχει, ρε. Μάκη τον λένε. Ρε, όνομα τρίκιο. Πώς λέμε, Κότσος, Μίτσος, Παύλος, Μάρκος ή Ορδάνης εν ανάγκη. Μάκη τον λένε. Με σοβέζικα πράγματα. Και τι είναι αυτός ο Μάκης. Νέος. Τι θα είναι, αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Εξαιρετικός, μπαμπάκα μου, εξαιρετικός. Πού τον γνώρισες. Στο πάρτι. Πού! Δεν άκουσες το πάρτι εκείνο το βράδυ που είχα πάει μαζί με τον Μιχάλη και την επάνω. Τ' άκουσες αυτό. Τ' άκουσα. Τ' άκουσες πάρτι, ναι. Κλειδωθείτε μέσα στο δωμάτιο, βουλώστε χαραμάδες και τρύπες. Και να ανοίξουμε τον γκάζ. Ορίστε, ανέδεια. Θέλει να αυτοκτονήσει με γκάζ να πληρώσω του κόσμου τα λεφτά στο λογαριασμό. Και τότε γιατί να κλείσουμε τις χαραμάδες. Για να μην ξεχυθεί η ντροπή σου στους δρόμους, σαν αίσθητη. Σου έχω μιλήσει για έρωτα. Όχι. Ασούχα. Ας μου είχε. Παιδί της. Μ' αγαπάς. Μ' αγαπάς και υποφέρεις. Θες να φύγεις. Ναι. Κορίνα, εσύ τι είναι αυτά που μαθαίνω. Πρέπει να σε δω να σου μιλήσω έναν παιδί μου. Γιατί να μην συναντηθούμε κάπου. Πού. Στον Άγιο Δημήτριο, το Λομπαρδιάρι. Όχι, όχι, δεν μπορώ απόψε. Τότε κατέβα μια στιγμή κάπου. Η μητέρα σου έφυγε με την αδελφή μου, θα αργήσει να έρθουν. Όχι, όχι, δεν θα σε δει κανείς. Θα πάω να αφήσω την πόρτα μισάνοιχτη να τρυπώσεις. Θα κατέβεις. Ευχαριστώ πολύ, αγγελέ μου. Λουλούδι μου, μίσχυ μου. Λουλούδι μου, γλάστρα μου, γλυκιά μου. Θα έρθεις, γλυκιά μου. Μούρχεσαι. Θα σου στρώσω λουλούδια. Θα σου γράψω τραγούδια. Έλα εδώ κοντά μου, με στην αγκαλιά μου. Να με θύσεις απ' τα φιλιά μου. Απ' τα φιλιά μου. Λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα. Λουλούδια θα σου στρώσω. Φυλάκια θα σου δώσω για να έρθω να σου πω με τρυφερό σκοπό που σ' αγαπεί, σ' αγαπεί, σ' αγαπεί, πι, 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 πι. Τι κάνεις. Αυτό είναι τα αυτά. Τι πράγμα.
Να, αυτό. Μα μαζεύω τα λουλούδια. Μα καλά, πώς πέσανε. Φύσηξε ο βοριάς και να ποδογύρισε τον αέρα. Δύο το αέρα σαν να ποδογύρισε το βάζω. Αφού αφήνετε την πόρτα ανοιχτή. Πώς, ανοιχτή ήταν η πόρτα. Μα πες το μου λοιπόν, παιδί μου. Θα σχηματίστηκε ρε. Θα πάω να την κλείσω μια στιγμή. Με συγχωρείτε. Α, η Δεσποινής Μαλτέζου. Καλή πώς από εδώ. Θα την έφερε το ρεύμα. Ήρθα για τη μητέρα μου. Τώρα μόλις ζει και έξω με την αδελφή μου. Περάστε να σας συστήσω τη γραμματέα μου. Η Δεσποινής Μαλτέζου, η Δεσποινής Ζαφυρίου. Χαίρο πάρα πολύ, Δεσποινή. Ξέρεις, η Δεσποινής Μαλτέζου μένει στο από πάνω μας διαμέρισμα με τη μαμά της. Αφού δεν είναι εδώ η μητέρα μου, να μην σας απασχολώ άλλο από τη δουλειά σας. Όχι, δεν έχουμε καμιά δουλειά, σκέφτεστε. Όχι, Δεσποινής, εγώ έχω δουλειά, αλλά θα πάω στο γραφείο να μαζέψω κάτι αποδείξεις για την εφορία. Κυριακάτικα. Μου αρέσει να αξιοποιώ τις Κυριακές. Έτσι είναι η καλή γραμματής. Και οι Φαρισαίοι. Μάλιστα. Τι μου έκανες τώρα. Πού να το φανταστώ, Φάφη. Κάθισε. Θα φανεί πιο πιστευτό ότι ριζέ τη μαμά σου. Πάτησα και τα λουλούδια. Για να τα πατήσεις τα σκόρπισα. Αλλά μου χάλασε τα σχέδια. Το ξέρεις ότι κάνεις σαν παιδί. Για να σου αποδείξω δεν μας χωρίζει τίποτα. Εμπρός. Τι έγινε με τη μικρούλα γεροπισπίκη. Την κατάφερες. Έχεις το διάλο ρε κάθαρμα μη σου πω. Α, δεν έχεις δίκιο. Η Κετούλα είναι περίφημο κορίτσι. Είναι, είπα εγώ πως δεν είναι. Αλλά δεν κάνει για μένα. Γιατί. Τι γιατί ρε. Εγώ τη γυναίκα τη θέλω πολυκατοικία. Να είναι πολυόροφη. Να πιάνει στο μήκο, στο πλάτο, στο φάρδος. Με τις βεράντες της. Με τα ρετυρέ της. Με τα υπόγειά της. Να την ευλέπω και να γεμίζει το μάτι μου πατώματα. Δηλαδή στα μέτρα σου. Δεν παρατάς τα δουλέματα. Είμαστε εμείς τώρα για γυναικάκια. Δεν νομίζεις ότι βρήκες αφορμή να πίνεις συνέχεια κονιάκ. Είναι το μόνο που σβήνει τη φλόγα μου. Συνήθως το ινόπνευμα δεν τη σβήνει τη φλόγα, την ανάβει. Η μέρα μου την ανάβει η Φανή και θα την πάρω εγώ τη Φανή. Ε, τότε να την πάρεις. Μα είναι δυνατόν μια απένταρη. Εμείς έχουμε σχέση με τον καλύτερο κόσμο. Πώς θα παρουσιάσουμε μια μοδίστρα για νύφη μας. Εγώ τι θέλω. Λουλή σε βλάξ. Τι θέλω βλακωδός. Ασχέτως δηλαδή αν με διώξε, δεν έχει σημασία. Μόλις της πω εγώ πως θα την παντρευτώ, θα λυγίσει που θα πάει. Σε έδιωξε. Ναι, δηλαδή όχι με δικαστικό κριτήρα. Απλώς μου είπε άντε χάσου. Και μου είπε και μη με ενοχλείς. Τότε ή είναι αξιοπρεπής. Πολύ θεία μου, πολύ. Ή έχει άλλον υπόψη της. Άλλον. Πώς είναι δυνατόν να έχει άλλον, άμα υπάρχει ο Λούλης, είναι δυνατόν. Σου λέω έχει άλλον στο μυαλό της. Όχι, αδύνατον. Τότε τον έχει στην αγκαλιά της. Ρε φιλόσοφε, ξύπνα ρε φιλόσοφε και εγώ να σου πω. Τι να μου πεις ρε Βάκο, με έχεις τρελάνει εδώ και ένα μήνα με το κορίτσι. Το κορίτσι, ωραίο πράγμα ο έρωτας ρε φιλόσοφε. Ο έρωτας Βάγκο μου μοιάζει σαν το από μέσα της αμπρέλας. Αέρας φρέσκος και οι ερωτευμένοι σαν τις χαλασμένες βαλβίδες που ξεφυσάνε. Στάσου ρε και εσύ θα αρχίσεις το δούλεμα. Ώστε την αγαπάς πολύ ρε Βάγκο. Ήσαμε τα μπούνια. Δεν ξέρεις τι θα πει κορίτσι. Λουλούδια μύριστο που δεν το έχει αγγίξει άνθρωπος. Με τα χυλάκια του που δεν τα έχει φιλήσει άλλος εξών από μένα. Και να σου λέει Βάγκο μου σ' αγαπώ. Και εσύ τι της λες. Λόγια. Λόγια που δεν τα έχουν γράψει ποιητέ των αιώνων. Αχ, τα λόγια Βάγκο μου είναι όπως η εξάτμιση. Παφ, παφ, παφ και καπνός που διαλύεται. Ας τα λόγια. Ουσία. Θα το πάρεις το κορίτσι.